Με αφορμή την επίσκεψή του στην Κύπρο, το InNOW TV συναντά σήμερα έναν αντισυμβατικό σχεδιαστή μόδας, τον Δημήτρη Καλπάκη της Vagrancy. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και σε εσάς. Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ για αυτή τη φιλανθρωπική εκδήλωση που θα γίνει για τα παιδιά με αυτισμό. Πείτε μου. Καλώς ήρθες στην Κύπρο, αρχικά. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Είναι τέταρτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο. Τέταρτη ή πέμπτη φορά, νομίζω. Έχω έρθει αρκετές φορές γιατί ο κόσμος της Κύπρου δείχνει ένα αρκετά όμορφο ενδιαφέρον πάνω στη δουλειά μου, πάνω στο Vagrancy. Οπότε θα με βλέπετε συχνά εδώ. Χαιρόμαστε. Θέλω να μας πεις έτσι τι είναι για σένα Vagrancy, τι σημαίνει ο όρος και γιατί επέλεξες το ψαλίδι ως λόγο της εταιρείας. Μάλιστα. Καταρχήν Vagrancy σημαίνει αλητεία. Σημαίνει αλητεία. Αυτό μπορεί να το εκλάβει ο καθένας όπως θέλει, βέβαια. Αλητεία για μένα είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι αυτός που καίει, σπάει και βάζει φωτιές. Είναι αυτός ο οποίος θέλει να κάνει το δικό του. Αυτός που είναι αντίθετος προς το ρεύμα. Αυτός που δεν είναι το ρομπότ, με λίγα λόγια. Εμένα δεν μου αρέσουν οι καταστάσεις που είμαστε όλοι σαν τα πρόβατα και κινούμαστε σε ένα ποτάμι. Αυτός είναι ο αλήτης για μένα. Και το επέλεξα γιατί συνέχεια από πιτζιρικάστα, από ό,τι θυμάμαι, όταν έφτιαχνα μια μικρή δημιουργία με κάποιο ρούχο, κάποιο t-shirt, κάποιο παντελόνι, έλεγα συνέχεια, πω, πολύ αλητεία αυτό το t-shirt, ή περνούσε ένα ωραίο αμάξι και έλεγα, πω, δες αυτό το αμάξι, είναι πολύ αλητεία, πολύ μ' αρέσει. Οπότε αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιούσα συνέχεια, όταν κάτι με ενθουσίαζε, ας το πω καλύτερα. Να φανταστώ ότι η ανταπόκριση του κόσμου εδώ στην Κύπρο θα σε οδηγήσει ίσως και στο άνοιγμα ενός νέου store εδώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το έχω σκεφτεί αρκετά σοβαρά αυτό. Υπάρχουν κάποιες βλέψεις για αρχή να κάνουμε ένα μικρό store στη Λεμεσό, γιατί έχω και την συνεργάτη μου εκεί πέρα, έχω ένα άτομο το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ εδώ, που είναι η Χελιάνα Ιτάρα, που είναι στη Λεμεσό, και ίσως στο κοντινό μέλλον να κάνουμε και ένα μικρό store εδώ πέρα στην Κύπρο για αρχή στη Λεμεσό. Θέλουμε να μάθουμε τι μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για σένα. Νομίζω έμπνευση, η έμπνευση προέρχεται για μένα από τα πάντα. Δηλαδή από ένα τραγούδι που θα ακούσω, από μια βόλτα στο δρόμο, από μια σκηνή στη τηλεόραση, από μια σκέψη που θα με προβληματίσει ίσως, που θα με κάνει να νιώσω είτε θετικά είτε αρνητικά. Γενικότερα, για μένα, όταν σχεδιάζω κάτι, βγάζω έξω τα συναισθήματά μου. Οπότε, ανάλογα το feeling εκείνης της στιγμής, βγαίνει και το concept που θα μου βγει να κάνω εκείνη τη στιγμή, ξέρω. Θέλεις έτσι, για να μάθουμε περισσότερα για σένα, να μας περιγράψεις τη διαδικασία που ακολουθείς κάθε φορά από τη στιγμή της σύλληψης μιας ιδέας μέχρι και την υλοποίησή της. Διαδικασία. Καταρχήν θέλω αυτό το πράγμα που δασικά δεν ξέρω πώς θα μου έρθει η ιδέα και δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ή κάποιος κανόνας για να πω ωραία ξεκινάμε τώρα. Είναι αυτό που σου είπα πριν, είναι ανάλογα με τα συναισθήματά μου, είναι όλα εντελώς απρόβλεπτα πώς θα μου έρθουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν κάνω ένα πολύ όμορφο σχέδιο, μετά έχω την μανιώδη έτσι, περιέργεια να δω πώς θα είναι και σε τατουάζ πάνω μου. Γι' αυτό, όπως βλέπεις, πάρα πολλά σχέδια που έχω βγάλει τα έχω κάνει και τατού. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή τα έχεις σχεδόν όλα, έτσι. Πάνω κάτω ναι. Δεν υπάρχει, νομίζω, τελειωμός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να σχεδιάζεις και να δημιουργείς κάτι εντελώς από τα εσωψυχά σου και αυτό το πράγμα μετά να το εξωτερικεύεις και στο ρούχο αλλά και πάνω στο κορμί σου. Ναι, αλλά η απορία μας είναι τώρα, δηλαδή κάθε νέο t-shirt, κάθε νέο μότο που θα λανσάρεις θα έχεις και καινούριο τατού. Ναι, έτσι θα καταστραφούμε, σίγουρα, έτσι θα καταστραφούμε. Αλλά τουλάχιστον, να το πω καλύτερα, έτσι έγινε η αρχή. Ας το πούμε καλύτερα, έτσι έγινε η αρχή. Okay. Τα ρούχα σου τώρα, να εστιάσουμε εκεί, είναι έτσι μια πιο alternative επιλογή για νεανικό κοινό ή απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες? Ναι. Τα ρούχα μου κατά μεγαλύτερο ποσοστό, ένα μεγάλο ποσοστό, είναι για νεανικό κοινό. Γιατί, ως γνωστό, τα ρούχα μου βγάζουν έναν αυθορμητισμό, ένα επιμελώς ατιμέλητο στυλ, ένα επαναστατικό, ας το πω, μια επαναστατική εικόνα, έναν αντικατοπτρισμό
εντελώς έτσι, ας το πω, αυτό επαναστατικό. Οπότε αυτές είναι οι ηλικίες που εξετάζονται περισσότερο. Αλλά σίγουρα σαν brand, γιατί αυτή τη στιγμή έχει γίνει δυνατό brand, βγάζουμε και διάφορα σχέδια τα οποία μπορεί να τα φορέσουν και φυσικά και μεγαλύτεροι άνθρωποι όλων των ηλικιών. Αλλά το βασικό μας κομμάτι είναι το νεανικό. Θέλω να μάθω έτσι πώς σχολιάζεις τις τόσες πολλές αντιγραφές που κυκλοφορούν έτσι γύρω μας. Τις αντιγραφές. Αυτό είναι ένα θέμα. Βασικά, το θέμα των αντιγραφών στην αρχή το αντιμετώπισα, άρχισε να με πειράζει και να λέω γιατί αυτός, γιατί εκείνος, γιατί το κάνει. Αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισα να γελάω, γιατί έχω καταλάβει ότι τελικά πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν κάτι απλά για να το κάνουν. Κάνουν απλά για να βγάλουν ίσως το εύκολο χρήμα, χωρίς να έχουν στόχους και βλέψεις να το επεκτείνουν. Είναι δηλαδή τα λεγόμενα άτομα της αρπαχτής. Οπότε δεν μπορώ να δώσω και πολύ σημασία. Εγώ απλά νομίζω ότι κάθε αντιγραφή και κάθε κακοπροαίρετο σχόλιο κιόλας είναι μια διαφήμιση. Είναι μια διαφήμιση. Οπότε μας αρέσει κιόλας. Σ' άλλη, το πρωτότυπο είναι αλλιώς. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντα το πρωτότυπο είναι αλλιώς. Πού θεωρείς τώρα ότι οφείλεται η επιτυχία και καθημερινά βλέπουμε όλο και περισσότερες ξεχωριστές προσωπικότητες, ακόμα και celebrities, να ταυτίζονται με τα δικά σου ρούχα, αυτά που έχεις εσύ δημιουργήσει. Ναι. Η επιτυχία νομίζω οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι η επιτυχία είναι λόγω αυτού και αυτού. Νομίζω είναι πολλοί παράγοντες που βοηθάνε για να γίνει ένα πράγμα επιτυχημένο. Επιτυχία οφείλεται στο ότι αυτό το πράγμα που κάνω το αγαπάω περισσότερο από κάθε τι, έχω καψούρα με αυτό το πράγμα. Οφείλεται στο ότι αυτό που είπες, με βοήθησαν πάρα πολλά άτομα τα οποία με στήριξαν, τα οποία γούσταραν τη φιλοσοφία μου και την και όλο αυτό το κόνσεπτ που βγάζω πάνω στο ρούχο, που είναι γνωστά άτομα στην Ελλάδα, τους γνωρίζεις, δεν χρειάζεται να τους λέμε γιατί. Οπότε όλα αυτά τα κομμάτια βοηθάνε και φυσικά η επιτυχία είναι, νομίζω ότι έχει μέσα και την τύχη, το πιστεύω αυτό. Γιατί άμα γράψεις ένα τετράδιο, τι σημαίνει ένας άνθρωπος επιτυχημένος, επιτύχης, δηλαδή εγώ πιστεύω και στην τύχη. Και κάτι τελευταίο που βοήθησε στο όλο concept της Vagrance είναι ότι εμένα με βοήθησε η κρίση πάνω στο κομμάτι της επιτυχίας. Γιατί όπως είπαμε και πριν, επειδή το Vagrance αντικατοπτρίζει μια φιλοσοφία επαναστατική, μια αντίδραση, όλο αυτό το πράγμα βγήκε στον κόσμο πάρα πολύ έντονα την περίοδο που ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, που βγαίναν όλοι στους δρόμους, οι πορείες, όλα αυτά. Οπότε, εμένα νομίζω αυτό το πράγμα με βοήθησε, δηλαδή έφερε τον κόσμο ακόμα πιο κοντά πάνω στο Vagrance. Νομίζω αυτό. Εξάλλου οι τιμές είναι και πιο προσιτές. Σίγουρα. Οι τιμές είναι προσιτές γιατί πάνω απ' όλα βλέπουμε τι επικρατεί στον κόσμο, έτσι. Βλέπουμε τι επικρατεί και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσιτοί γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, μπορώ να το πω, και στην Ελλάδα φυσικά τα γνωρίζετε. Οπότε κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στις τιμές. Αυτό. Ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επειδή έχουμε μάθει και μέσα από το site σου και μέσα από άλλες συνεντεύξεις ότι από μικρός έτσι είχες τη μανία να μεταποιείς τα ρούχα σου, να τα πειράζεις, να σκίζεις γενικά, θέλουμε να μάθουμε ποια ήταν η αντίδραση των δικών σου εκείνη την περίοδο. Ναι. Αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο, όπως είπες, το έκανα από πάρα πολύ πιτσιρικάς. Εντάξει, η δική μου η οικογένειά μου, οι γονείς μου, όταν βλέπανε πιτσιρίκι να σκίζω, να τρυπάω, να κόβω, να καίω και να βάφω τα ρούχα μου, ας πούμε, το βλέπαν σαν τα παιδεία παίζει. Που στην ουσία μπορεί και εκείνη την εποχή όντως να το έκανα για παιχνίδι, γιατί έτσι ξεκίνησε, πολύ αθώα. Τώρα στο σήμερα το βλέπουμε όλοι και σίγουρα χαίρονται για μένα, χαίρονται για αυτή την επιτυχία. Και λες καμιά φορά πώς θα φέρνει ζωή. Αυτό. Αν είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις κάτι από την ελληνική μόδα, τι θα ήταν αυτό? Να αλλάξω κάτι από την ελληνική μόδα. Καταρχήν, νομίζω ότι η μόδα στην Ελλάδα. Βασικά, νομίζω ότι υπάρχει ακόμη μόδα στην Ελλάδα, αλλά με το σταγονόμετρο.
για να μην γίνω κακός, θα πω ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει. Αλλά είναι λίγοι αυτοί που πραγματικά πλασάρουν κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερο. Και θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί βλέπω νέα παιδιά, νέα παιδιά όπως εγώ, νέοι στο χώρο, που συνέχεια προβληματίζονται και γουστάρουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε ένα νέο ρεύμα, ένας φρέσκος αέρας, νομίζω θα φέρει στο άμεσο μέλλον ωραία αποτελέσματα. Ωραία. Να πούμε τώρα πού μπορούμε να βρούμε τα ρούχα σου και από την Ελλάδα αλλά και από την Κύπρο, που μπορεί να κάποιος να προμηθευτεί έτσι τα ρούχα σου online. Ναι. Βασικά για την ώρα ναι, μπορούμε να τα βρούμε τα ρούχα μέσω online στο www.vagrancylifestyle.com. Μπορεί επίσης να μας βρει στο Facebook, στη σελίδα μας, στο page μας με το όνομα Vagrancy Clothing. Οι παραγγελίες γίνονται πολύ εύκολα, στέλνουμε πάρα πολύ συχνά στην Κύπρο. Για την ώρα ναι, μέσω ίντερνετ. Όμως είπαμε πολύ σύντομα θα γίνει και ένα store εδώ. Ανυπομονούμε. Θέλω να μας πεις έτσι μελλοντικά σχέδια. Μελλοντικά σχέδια. Μελλοντικά σχέδια είναι πάνω απ' όλα να μπορέσω να κάνω κάτι το οποίο θα μείνει και δεν θα είναι απλά μία φούσκα που μεγάλωσε, έκανε το μπαμ και μετά έσκασε. Όταν γίνει αυτό, που σιγά σιγά πετυχαίνω αυτό το στόχο, φυσικά το επόμενο μου βήμα είναι το εξωτερικό, δηλαδή να βγει το Vagrancy έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, όπως καλή ώρα ήρθαμε στην Κύπρο. Θέλεις να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμα προς όλους αυτούς τους φανατικούς υποστηρικτές της Vagrancy? Με ένα μήνυμα, Ναι, έχω στο μυαλό μου κάτι το οποίο μας εκφράζει πολύ και θα ήθελα να τους το περάσω σαν μήνυμα. Είναι το, θα το πω στα αγγλικά για να φανεί λίγο πιο κόσμιο. Λοιπόν, love your mother, respect your father and fuck the system. Αυτό τα λέει όλα.